Λοιπόν, να πούμε καταρχήν σχετικά με το νέο ποινικό κώδικα. Για τα σεξουαλικά εγκλήματα. Για τα σεξουαλικά εγκλήματα, λοιπόν, θα πάω κατευθείαν στην ενότητα 1, η οποία αναφέρει ότι μοναδική ποινή πλέον είναι η ισόβια κάθειρξη για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού, του θανατηφόρου βιασμού και της θανατηφόρας ληστείας. Τα ανωτέρα αδικήματα με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα, που τώρα είναι να περάσει στη Βουλή, τιμωρούνται διαζευτικά με την ποινή είτε της ισόβιας είτε της πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών. Μοναδική ποινή της ισόβιας κάθειρξης προβλέπεται και για το βιασμό σε βάρος ανηλίκου. Μπράβο, επιτέλους! Είναι πολύ ξεκάθαρος πράγμα. Μπράβο, επιτέλους! Μετά από χρόνια φωνάζαμε κι εμείς και φωνάζαν όλοι οι πολίτες, μπράβο, επιτέλους! Είναι μεγάλος ο ποινικός κώδικας. Διαβάζω ένα κομμάτι που αφορά την περίπτωση Παλιοσπύρου που έχουμε ασχοληθεί και βροντοφωνάζαμε εδώ. Ποια υπόθεση αυτή, για να καταλάβει ο κόσμος. Η υπόθεση με τη βιτριγκοπέλα που υπέστηνε από τη βιτριολίστρια την επίθεση. Ναι. Λοιπόν, αυστηροποιείται η διάταξη για τη σωματική βλάβη και κάλυψη όλων των μορφών υπαιτιότητας, αμέλεια, ενδεχόμενος δόλος, ακόμα και επιδίωξη, ναι, με την επαναφορά και αυστηροποίηση της παλιάς διάταξης. Ειδικότερα για τη σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη προβλέπεται η αύξηση της ποινής από πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη σε πρόσκαιρη κάθειρξη έως 5 έως και 15 έτη. Επιπλέον προστίθενται στην έννοια της βαριάς σωματικής βλάβης η αναπηρία και η μόνιμη παραμόρφωση. Αυτά όσον αφορά... Μα, τουλάχιστον βλέπουμε μία θετικότητα που... με την αύξηση των ποινών. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι επιτέλους θα υπάρχει ισόβια κάθειρξη για ομαδικούς βιασμούς. Έτσι. Για βιασμούς. Ανηλίκο. Για βιασμούς ανηλίκων. Πολύ σημαντικό. Μπράβο! Επιτέλους! Επιτέλους! Να πούμε και ένα μπράβο! Όχι, όχι, έχει πάρα πολλά καλά σημεία αυτός ο νέος νόμος. Καλό είναι να το διαβάσουμε λίγο προσεκτικά, γιατί είναι 15 σελίδες και πιάνουν όλο το εύρος τελικά του ποινικού κώδικα. Από τις πυρκαγιές και την εσχάτη προδοσία, μέχρι τις πλημμύρες και τα σεξουαλικά εγκλήματα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια έμφαση στο τι ακριβώς αναφέρουν όλες οι παράγραφοι μία προς μία, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρές και για την περίπτωση κρατουμένων και για την περίπτωση εγκλημάτων που έχουν εισχωρήσει στη χώρα, όπως είναι και το ηλεκτρονικό έγκλημα, για παράδειγμα.